απείλησε με ανάπτυξη από τον άξονα Ακαρέρα είτε τον έντερ. Ο Βραζιλιάνος όμως αστόχησε. Η απάντηση της Λάρισας ήρθε τον Τουμέρ με την δοκάρι στο 12ο λεπτό. Και πάλι το σουτ με το αριστερό του Τούρκου στο δοκάρι του Αναστασόπουλου. Στο 16 κεφαλιά του Τσέσσαρεκ πάνω τα δοκάρια του Βιέρα. Η Λάρισα άνοιξε το σκόρ, ο Γκαστόν Κάσας δέχτηκε την μπάλα των Μετίν και τελείωσε εύστοχα τη φάση 1-0 στο 26ο λεπτό. Έξυπνη και γρήγορη μεταβίβαση του Τούρκου, ο Λαζαρίδης ξεχασμένος έδωσε την ευκαιρία στον Αργεντίνο να πετύχει το δεύτερο γκολ του σε πρωτάθλημα. Και πάλι στο 29 ο Μετίν δημιούργησε ρήγμα, ούτε ο Ρωμαίου ούτε ο Κάσας έφτασαν στο 2-0. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Στο 33 σπουδαία κούρσα του Ντότζη και πάσα στον Έντερ, η μπάλα στην αγκαλιά του Βιέρα. Πρωταγωνιστής ο Μετίν στο 33 με δυνατό σουτ έφτασε κοντά στο 2-0, όμως η μπάλα από το ισχυρό βολέ έφυγε out. Πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος, στο 53 ο Φιτανίδης απείλησε με επικίνδυνο σουτ σε τιμότητα από μάκρυνο Βιέρα. Ο νέος Ελθόν Βίλτσε στο 63 μοίρασε για τον Ουντότζι, ο Νιγηριανός σούταρε άστοχα. Στο 77 ο Κυριακίδης άνοιξε έξοχα για τον Μετίν, εκείνος πλάσαρε σε πρώτο χρόνο τον Αναστασόπουλο, αδύναμα όμως. Ο Κάσας δεν πρόλαβε τον Λαζαρίδη, το 1-0 παρέμεινε, διαμαρτυρήθηκαν για χέρι οι Βυσσινοί, καθαρά όμως ο Λαζαρίδης έκοψε.